Ασμόρ. Η μυρωδιά του θανάτου και η σκιά του πολέμου έχουν καλύψει το χωριό Σαρτανά. Οι κάτοικοι θρυνούν έξι χωριανούς τους ελληνικής καταγωγής. Μετά από δραματική έκκληση του Δημάρχου και με τη συνδρομή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, επιβιβάζονται σε λεωφορεία και εγκαταλείπουν τα κατεστραμμένα σπίτια τους. Καταστροφή. Υπήρχαν πτώματα, υπήρχαν άνθρωποι που δεν προλάβανε. Πτώματα μέχρι. Μέχρι το μεσημέρι σήμερα σίγουρα ήταν κάτω στο άσφαλτο. Δεν τις μαζέψανε ακόμα από εκεί. Σήμερα μόλις φύγανε δύο λεωφορεία με τους ανθρώπους από εκεί. Ένα λεωφορείο ήταν στο νοσοκομείο, άλλο λεωφορείο ήταν στο σχολείο. Μόλις φύγανε από εκεί, κατευθείαν πέσανε μπόμπες εκεί από το αεροπλάνο. Τι να πούμε. Οι κάτοικοι του Σαρτανά, ελληνικής καταγωγής που έφτασαν εδώ στην Μαριούπολη από το βομβαρδισμένο χωριό, περιγράφουν σκηνές φρίκης και τις εφιαλτικές νύχτες όταν κρύβονταν στα καταφύγια για να γλιτώσουν από τις βόμβες. Ακούσαμε τα αεροπλάνα και μετά ακούσαμε τα πάντα, πώς πέφτουν οι βόμβες και βομβαρδισμό, γιατί ήταν δίπλα από το σπίτι μας. Τι κάνατε? Πέσαμε πάνω από τα παιδιά μας. Τι να κάνουμε. Πόλεμος είναι μέσα στο χωριό. Ναι. Το χωριό γύρω-γύρω από μια μεριά είναι οι Ουκρανοί. Από την άλλη μεριά είναι μακριά, δεν τις βλέπουμε εμείς. Ρώσοι είναι, κάποιοι άλλοι είναι, δεν ξέρουμε εμείς. Δεν τις βλέπουμε εμείς εκεί. Ένας έρχεται, ρίχνει τρεις βόμβες, φεύγει, έρχεται άλλος. Ήταν για μία ώρα αυτή η κατάσταση. Άρα δεν ήταν λάθος. Δεν ήταν λάθος, ήταν πάνω στα σπίτια ακριβώς. Συνολικά 80 ομογενείς έφτασαν στο προξενείο της Μαριούπολης. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Σαρτανά έχουν παραμείνει είτε αρνούμενοι να αφήσουν τον τόπο τους, είτε κρυμμένοι εδώ και μέρες στα καταφύγια και τα υπόγεια, μη γνωρίζοντας για την εκένωση του χωριού τους. Έχει μείνει κόσμος στο χωριό. Γιατί δεν φεύγουν? Δεν ξέρω πού να πάνε. Είναι, κρατάνε το σπίτι τους εκεί. Έχουν ηχήσει σιρήνες, ο κόσμος πηγαίνει στα καταφύγια. Πριν από λίγο ακούστηκε και μια ισχυρότατη έκρηξη από την περιοχή κοντά στο λιμάνι. Την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού προκάλεσε η είδηση του τραγικού θανάτου των Ελλήνων ομογενών στα χωριά Σαρτανά και Μπουγάς. 10 καθόλου οι Έλληνες ομογενείς σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές κοντά στη Μαριούπολη. Σταματήστε τους βομβαρδισμούς τώρα. 16:20. Украинские националисты из батальона «Азов» нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе номер 8 города Мариуполь. В результате есть разрушение жилых домов и имеется погибшие среди мирного населения. Дипломатική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει για την προέλευση των πυρών, ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών εκλήθη ο Ρώσος πρέσβης μετά από διάβημα της ελληνικής πλευράς. Ορθόδοξες βόμβες που σκότωσαν Ορθόδοξους. Ορθόδοξους. Ομογενείς. Να το θυμόμαστε αυτό. Έτσι. Και αυτά που είπε η ρωσική πρεσβεία, λυπάμαι που το λέω, είναι ψευδείς ειδήσεις. Έχουμε αποδείξεις για αυτό. Καλούμε όλους που τόσο βιάστηκαν χθες να κατηγορήσουν για όλα τη Ρωσία όπως πάντα, να συνέλθουν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να σταματήσουν την αντιρωσική προπαγάνδα και να δείξουν ψυχραιμία, νυφαλιότητα και σοβαρότητα.